Γιάννη, ξέρεις ότι ο Νίκος είναι μια ποιητική φυσιογνωμία? Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει κανένας. Δεν έχει γραφτεί ποτέ. Ούτε ο ίδιος το θυμάται. Όταν λοιπόν ήταν 6 χρονών ο Νίκος Βουγκάλης, ανεδείχθη πρώτος σε ένα διαγωνισμό ποίηματος στο σχολείο σε ηλικία 6. Το ποίημα του βγήκε πρώτο. Αλλά δεν το θυμάται. Και αυτή την ποιητική φλέβα είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, πού το βρήκες? Δεν έχει σημασία, οι δημοσιογράφοι δεν αποκαλύπτουν ποτέ τις πηγές τους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν ακούω. Αυτό λοιπόν τον ποιητικό ίστρο τον μετέφερε εν συνεχεία στο μπάσκετ. Μα το μπάσκετ τι είναι δηλαδή? Το είναι ποιήση, είναι αρμονία. Τέχνη είναι. Μια τέχνη, μια μορφή τέχνης είναι. Όχι όταν λέω το μπάσκετ, ο αθλητισμός γενικά. Έτσι. Μια μορφή τέχνης. Ναι, μιλάμε για το μπάσκετ, γι' αυτό αναφέρω το μπάσκετ. Είναι μια μορφή τέχνης. Έχει το ταλέντο, την οξυδέρκεια, την έκφραση. Βλέπεις, ο κάθε άνθρωπος έχει την έκφρασή του στη ζωή του. Και στον αθλητισμό ο κάθε παίκτης έχει την έκφρασή του. Περνάει και άλλα μηνύματα, δεν είναι μόνο λέει, το καλάθι που βάζει. Νίκο, θυμάσαι καθόλου εκείνο το ποίημα? Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Του το είπα και πριν να αρχίσει η εκπομπή και δεν το θυμόταν. Του είπα, αν το έχει να μας το δώσει, να το διαβάσουμε, να το μεταφράσουμε, να δούμε τι περίπου. Ρωτήστε μας για καμιά φάση πριν από 15 χρόνια. Εκεί δεν ξέρω. Στον τάδε δευτερόλεπτο μπορεί να το θυμηθώ. Λοιπόν, Γιάννη, σε μια πρόσφατη συνέντευξή σου είπες ότι το πας στη ζωή είναι να είσαι συνεπής με την ψυχή σου. Δεν ξέρω βέβαια ποια έννοια δίνεις στον όρο ψυχή. Ψυχή είναι συνείδηση? Ψυχή είναι κάτι άλλο? Αυτό που όταν φεύγουμε φεύγει? Τι είναι ψυχή? Ψυχή είναι αυτός ο οποίος παίζει ψυχωμένα? Τι εννοείς με τη λέξη ψυχή? Μπορεί ποτέ να ήταν για σένα ο Άρης ψυχή? Κι αν ναι, πιστεύεις ότι ήσουν συνεπής προς αυτόν? Γιατί μίλησες για συνέπεια ψυχής. Πρώτα απ' όλα, η συνείδηση δεν είναι θέμα ψυχής. Η συνείδηση δεν σε εμποδίζει να κάνεις ένα πράγμα άσχημο, σε εμποδίζει μια πράξη άσχημη, σε εμποδίζει να χαρείς την πράξη αυτή μετά. Γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί ξαφνικά να κάνει λάθος. Η συνείδηση λοιπόν έρχεται μετά και δεν σε αφήνει να χαρείς αυτό που έκανες, αν δεν είναι σωστό κατά τη συνείδησή σου. Λοιπόν, είχαμε κάποιον ο οποίος ήταν ασυνείδητος και έλεγε στο υπόλοιπο τη συνείδησή μου. Λοιπόν, εδώ ξέρεις τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, η ψυχή είναι αυτό το οποίο λειτουργεί, είναι ο εσωτερικός σου χώρος και πολλές φορές πάει και αντίθετα με το μυαλό. Η ψυχή και η καρδιά δεν έχουν όρια. Ο άνθρωπος μιλάει με την ψυχή του, που λειτουργεί με την ψυχή του και με την καρδιά του, δεν έχει όρια. Η λογική, το μυαλό έχει όρια. Οπότε μπορεί ένας άνθρωπος να είναι μυαλωμένος και να λειτουργεί και να τα βάζει μαθηματικά κάτω, να μην κάνει ποτέ λάθος, αλλά δεν θα κάνει υπέρβαση. Είτε αρνητική είτε θετική. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με την ψυχή του, δίνεται και θα κάνει την υπέρβαση. Τώρα θα είναι θετική ή αρνητική, αν το πάνε καλά θα είναι θετική. Ο Άρης ήταν ψυχή? Μα ο Άρης ήταν 30 χρόνια, δεν ήταν ψυχή, τι ήταν? Άμα δεν ήταν ο Άρης ψυχή, τι ήταν ψυχή? Άρα λοιπόν ο Άρης ήταν ψυχή. Ήταν και είναι ψυχή? Πρώτα απ' όλα δεν απαντήσαμε στην ερώτηση αν ποτέ μπορεί να ξαναγίνει κάτι. Είναι δύσκολο, λες, όταν υπάρχει ένα ρεκόρ, δηλαδή έβαλε ο Γκάλης 7.000 πόντους, δεν ξέρω πώς έβαλε. Λοιπόν, λες, θα καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ? Λογικά δεν θα καταρριφθεί. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να πεις όχι. Ποτέ δεν λες ποτέ. Επομένως, γιατί αν πεις ποτέ, δεν έχεις την ελπίδα του να ξαναγίνει ένα πράγμα. Άρα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πάντα στη ζωή και να λέμε ό,τι και να έχει πετύχει το ακατόρθωτο ένας, ότι μπορεί να ξαναγίνει. Αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Νίκο, εσείς οι δύο μαζί, πόσο μπορείτε να βοηθήσετε να ξαναγίνει αυτός ο Άρης? Να ξαναγίνει ο Άρης, τουλάχιστον να μην είναι ο Άρης επέτης. Ο αυτοκράτορας Άρης, που έχει γίνει αυτή τη στιγμή να παλεύει με τη Δάφνη, αν θα μείνει κατηγορία ή δεν θα μείνει κατηγορία.
να είναι αναγκασμένοι οι αριανοί και ιδιαίτερα οι φύλαθλοι, οι οργανωμένοι, να φωνάζουν τον Νίκο τον Γκάλι να εμψυχώσει αυτούς τους ξένους παίκτες, ξένους προς την δυναστεία του Άρεως, στην ιστορία του Άρεως, για να μπορέσει ο Άρης να κερδίσει τη Δάφνη. Δεν έχω τίποτα με τη Δάφνη, αλλά δεν ήταν τα μέτρα συγκρίσεως αυτά πριν από κάποια χρόνια. Αυτός λοιπόν ο Άρης που όλοι συνήθισαν στην Ελλάδα και που όλοι αγαπάνε, που εξακολουθούν να αγαπάνε, εσείς οι δύο, τα ιερά τέρατα του χώρου αλλά και του Άρεως, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε να ξαναγίνει ο Άρης μεγάλος? Το να βοηθήσουμε, πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Το ανάλογο τι εννοείς βοήθεια. Τώρα γίνει. Ο παλιός ο Άρης δεν γίνεται. Έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Είναι άλλες εποχές. Δεν ήταν μόνο εγώ και ο Γιάννης και τα άλλα παιδιά που ήταν Άρης. Όπως λέγατε και πριν για την ψυχή, ήταν και όλος ο κόσμος. Ήταν η συγκυρία στις εποχές, στις εποχές τότε. Ίσως μπορεί να γίνει πολύ καλή ομάδα, αλλά και ποιος θα νοιάζει όπως τότε, αν γίνει η ομάδα όπως ήταν παλιά, πολύ καλή να πρωταγωνιστεί και στο ελληνικό χώρο και στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, τότε με τον Άρη, πιστεύω και με την εθνική ομάδα, έγινε η μεγάλη έκρηξη για το ελληνικό μπάσκετ. Yes. Μπήκε σε όλα τα σπίτια. Ο κόσμος χαιρότανε, κάθε εβδομάδα περίμενε πότε θα γίνουν οι αγώνες, πότε θα παιχτεί το Άρης ΠΑΟΚ, μιλούσανε για ένα μήνα πριν. Δεν το βλέπω αυτό τον ενθουσιασμό σήμερα. Τώρα, ό,τι μπορεί να γίνει ξανά μεγάλη ομάδα και να πρωταγωνιστεί. Ο ενθουσιασμός, Νίκο, δεν υπάρχει, γιατί τότε ο Άρης και όλες οι ομάδες παίζαν με έναν ξένο. Τώρα με τους κοινοτικούς παίζουν τέσσερις ξένους ή πέντε ξένους και κανέναν Έλληνα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτός από τον ΠΑΟΚ που έχει το Σιγάλα, το Λιαδέλη, τον το Γιαννούλη. Ναι, είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν τα είδωλα με αυτά, με τα οποία μεγάλο, δεν ταυτίζεται. Δεν ταυτίζεται ο φύλαθλος. Ο φύλαθλος. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ταυτιστεί τώρα με τους ξένους. Πώς θα ταυτιστεί όταν αυτός ο ξένος σήμερα παίζει στον Άρη, αύριο παίζει στον Μπάρ, αύριο παίζει στον Ιακλή. Ύστερα και οι Έλληνες πια δεν ταυτίζονται. Δηλαδή θεωρείται αδιανόητο την εποχή εκείνη ο Γκάλης να πάει στον ΠΑΟΚ, ο Γιαννάκης να πάει. Τώρα ο Λιαδέλης πήγε μετά από τόσα χρόνια στο Σιγάλας, πήγε στον Ολυμπιακό, έφυγε, πήγε έξω, μετά πήγε στον Άρη, τώρα είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης μπορεί να φύγει. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Τον κόσμο, άρα αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν θα ξαναπάμε στα παλιά. Όχι, αυτή είναι η εξέλιξη. Αλλά ο κόσμος του Άρης εξακολουθεί να είναι πάντα, είναι μπασκετικός κόσμος. Δηλαδή καμιά άλλη ομάδα δεν έχει τον κόσμο που έχει ο Άρης. Είναι έτσι, Γιάννη? Εσύ τους ξέρεις καλύτερα αυτούς. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης έγινε τόσο μεγάλος και ακούστηκε τόσο πολύ σε όλη την Ελλάδα γιατί είχε βοήθεια και από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν ο Άρης ήταν η ομάδα αυτή που είχε τότε, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ μία αναπνοή πίσω, δεν θα είχε γίνει αυτό το είδωρο όλης Ελλάδος. Γιατί αυτό που είπε ο Νίκ, ότι ένα μήνα συζητιόντουσαν τ' Άρης ΠΑΟΚ, όλη η πόλη ζούσε στο ρυθμό αυτών των παιχνιδιών. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν αδύναμος, δεν θα είχε καμία αξία αυτό το παιχνίδι. Επομένως, όπως και ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε τον Άρη. Ναι, ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε τον Άρη και ο Άρης κυνηγιόταν. Επομένως και ο ΠΑΟΚ, οι φιλαθλοί του ήταν από δίπλα συνεχώς για να πετύχουν να μας περάσουν και οι δικοί μας ήταν από δίπλα. Αλλά σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έκανες, που ο Νίκ είπε με την άποψή του, εγώ πιστεύω ότι ο Θουκυδίδης όταν έγραψε τον Εφήλιο Πόλεμο τον Πελοποννησιακό, είπε εγώ γράφω την ιστορία γιατί πρέπει να τη μάθουμε. Γιατί αν τη μάθουμε, αν δεν τη μάθουμε θα τη ξανακάνουμε την ίδια ιστορία, το ίδιο λάθος. Επομένως, εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα τραγικό. Και δεν είναι μόνο με τον Άρη, είναι και με τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουν εγκληματίσει σε αυτά τα δύο σωματεία άνθρωποι τα τελευταία χρόνια και όλα περνάνε στον ντούκο. Λοιπόν, γιατί δεν έφτασε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τυχαία εδώ πέρα που έφτασαν. Δηλαδή Έγιναν εγκλήματα. Έγιναν εγκλήματα. Πρώτα απ' όλα έγιναν εγκλήματα από τους παράγοντες τότε που πήγαμε εμείς στην Αθήνα, που υπήρχαν τα δελτία για να λέμε τις πραγματικότητες. Τώρα γιατί κάθε φορά
το πιπιλίζουμε την καραμέλα. Έγιναν εγκλήματα γιατί υπήρχαν τα δελτία, υπήρχε ένας ξένος, δεν μπορούσε ποτέ καμία αθηναϊκή ομάδα να ξεπεράσει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, αν δεν έμπαινε ο δεύτερος ξένος και αν δεν γινόταν το να πάψουν τα δελτία και να αρχίσουν τα συμβόλαια κτλ. Έτσι άρχισαν οι μετακινήσεις. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι ο υπουργός αθλητισμού ήταν ο Πάπα Γεωργόπουλος τότε. Δεν θα περνούσε εύκολα ένα πράγμα το οποίο θα ήταν εις βάρος της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν εγκλημάτισαν οι παράγοντες οι οποίοι τα ζήτησαν αυτά τα πράγματα, οι δικοί μας οι παράγοντες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν είναι στα Western που έχουμε δει μικρή χρόνια ολόκληρα, κάθε φορά θέλει ο κάθε ένας ήθελε να έχει τον αντίπαλό του να τον έχει κόντρα στον ήλιο για να έχει πλεονέκτημα. Οι Μακεδόνες είχαν στις ασπίδες καθρέφτες για να χτυπούν απέναντι. Αυτό σημαίνει διαλέγω τον τόπο και τον τρόπο για να πολεμήσω. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν τα τελευταία χρόνια προσπαθεί με την πίεση του κόσμου, γιατί δεν κάθισε ποτέ κάποιος να μιλήσει στον κόσμο τι πάμε να κάνουμε πραγματικά. Προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Αθήνα οικονομικά. Οικονομικά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Για μένα λοιπόν για να ξαναγίνει η Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ θα πρέπει να έχει ένα τετράπτυχο. Δηλαδή πρώτα απ' όλα γνώση. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τώρα τις ομάδες δεν έχουν γνώση. Δεύτερον, σκληρή δουλειά. Τρίτον, υπομονή. Και τέταρτον, τιμιότητα. Γράψτε το τετράπτυχο. Όποιος λοιπόν θα πολεμήσει, γιατί μετά το 2004 δεν θα υπάρχουν επενδύσεις από πολλούς ανθρώπους στον αθλητισμό. Και θα επιβιώσει αυτός ο οποίος θα είναι πραγματικά άξιος να δουλέψει με σκληρή δουλειά, να είναι τίμιος, να έχει υπομονή. Τότε λοιπόν μπορεί πράγματι, αν το δουν οι παράγοντες κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί μου λες τώρα εμένα ότι πήγε ο Σιγάλας από τον Άρη στο ΠΑΟΚ, θα πάει αύριο. Εντάξει, άμα δεν πληρώνεται, δεν κάνει, δεν δείχνει. Αν ο παράγοντας θέλει να τον κάνει είδωλο, τότε από εκεί και πέρα θα τον πληρώνει και θα προσπαθεί να τον κρατήσει για να γίνει είδωλο. Δεν φταίει ο αθλητής που φεύγει. Μάλιστα. Να πάμε στην Αθήνα, στο Γιώργο Τουρδιάννη. Εγώ, Γιώργο, θέλω να πω κάτι. Ναι. Φοβάμαι ότι μέσα στην αγάπη και στο πάθος που έχεις για τους αθλητές, για την πόλη που ζεις και για το ρόλο που ασκεί ο δημοσιογράφος, προσπαθείς να κάνεις κάτι το οποίο είναι μάταιο. Προσπαθείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, Γιώργο. Και δεν γυρίζει πίσω γιατί ακόμα και οι μάγοι που προσπάθησαν να το κάνουν αυτό δεν τα κατάφεραν. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα το μεγάλο που έθεσες, πιστεύω ότι για να είμαι ειλικρινής, για να μπορούμε να ξαναδούμε έναν Άρη στο μέλλον σαν αυτόν που ήταν τότε ο αυτοκράτορας του. Όχι μόνο τον Άρη, και τον ΠΑΟ. Και τον ΠΑΟ. Και γενικότερα αλλά τώρα το για τον Άρη μιλήσαμε. Θεσσαλονίκη. Εκεί οι δύο εκπρόσωποι αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι του Άρη. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας Γκάλης ξανά. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συμφωνώ με τον Γιάννη ότι όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρω αν έβαλε 7.000 ή 10.000 πόντους ο Γκάλης. Νομίζω ότι ήταν παραπάνω από 7.000. Βέβαια, είναι 12. Εγώ είπα ένα νούμερο. Ναι. Τον κόβω πάντα, ήθελα να τον κόβω. Αλλά αυτός ο αθλητής δεν επαναλαμβάνεται. Κατά συνέπεια, αυτός ο Άρης δεν επαναλαμβάνεται.